Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Η εισήγηση μας κάλυψε απόλυτα. Αυτό είναι το ένα ζήτημα στα προβλήματά μας, στα ζητήματά μας. Αλλά εγώ θα υπογραμμίσω περισσότερο, όχι τόσο τις αξίες που έχει ο αθλητισμός και έχει σαφώς, και είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, αλλά είναι πώς κανείς θωρακίζει το δικαίωμα αυτό να είναι συνεχόμενο, να είναι για όλη την οικογένεια, για να μπορεί να το απολαμβάνει ως δικαίωμα, ως ανάγκη. Νομίζω ότι αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα, το οποίο κατά τη γνώμη μου μαζί με τα υπόλοιπα θα πρέπει και τα σωματεία να συνδράμουν, να συμβάλλουν ώστε να προστατεύουν αυτό το δικαίωμα, που δεν είναι δεδομένο. Ξέρουμε ότι πολλά αδελφά σωματεία αναγκάζονται προκειμένου να καλύψουν τα έξοδα να βάζουν αντίτιμο. Βέβαια δεν έχω εγώ να το καταλαβαίνω, αλλά είναι μια ανάγκη που πιέζεται για να το κάνει. Ενώ όλοι οι δρομείς που συμμετέχουν, μικροί, μεγάλοι κλπ., τόσο οι οικογένειες τόσο και οι ίδιοι φορολογούνται. Από εδώ προκύπτει ότι πρέπει αυτό να προστατεύεται από την ίδια την πολιτεία. Δεν γίνεται αυτό. Και δεν είναι αρκετό μόνο κανείς να το τονίζει όπως εγώ τώρα. Προϋποθέτει κάποιες σημαντικές προϋποθέσεις. Μία προϋπόθεση είναι που και στη σημερινή συγκέντρωση της Λαϊκής Συσπήρωσης τίθεται το ζήτημα της προστασίας του δικαιώματος, σαν ένα σύγχρονο δικαίωμα. Και τέτοιο είναι. Και τέτοιο θα είναι πάντα. Άρα αυτό είναι νομίζω το κυρίαρχο ζήτημα που πρέπει να υπογραμμίσουμε και σήμερα εδώ πέρα, πέρα από τα άλλα τα οποία τα γνωρίζουμε, την αξία, τη σημασία, τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και όλα τα άλλα θετικά που προκύπτουν. Άρα εμείς είμαστε, το πω έλεγα, αλληλέγγυοι και με την ιδέα και με την αντίληψη και με τη στρατηγική αυτή και στο επίπεδο του σωματείου μας θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα ανάλογα. Και να πω μια τελική φράση. Βεβαίως τώρα είμαστε και μπροστά στις εκλογές. Το ζήτημα είναι οι αθλητικοί παράγοντες. Το λέμε την καλή έννοια αθλητικής παράγοντας, τουλάχιστον του ερασιτέχνη παράγοντα. Θα έχει ένα αποκούμπι. Και ποιο είναι αυτό το αποκούμπι? Βέβαια, μέσα στην κοινωνία δεν είναι περιχαρακωμένη αυτή η διαδικασία. Ένα σωματείο μπορεί να τα λύσει όλα. Είναι και το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο. Αυτό το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο είναι το μείζον συζήτημα, είναι η βάση. Άρα, από αυτή την άποψη, πρέπει να σκεφτούμε τι δυνάμεις εν ώψη των εκλογών θα πρέπει να ενισχύσουμε. Μία από αυτές τις δυνάμεις, η μοναδική κατά τη γνώμη μου, είναι οι εκπρόσωποι της Λαϊκής Συσπήρωσης. Εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε, κατά τη γνώμη μου, τη θωράκιση από το πολιτικό επίπεδο. Τα άλλα τα ζητήματα, τα τεχνικά, τα οργανωτικά θα συγκρουστούμε. Συγκρούμαστε και κάθε μέρα. Άλλωστε, επίσης, εμείς, σαν Ομοσπονδία, ίσως πουν και οι άλλοι συνάδελφοι, εδώ και 10 χρόνια διεκδικούμε την αναγνώρισή μας. 9.000 μέλη έχουμε στα σωματεία. Και αρνούνται. Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις που αρνούνται? Οι δυνάμεις που είναι γύρω από την πίτα που λέμε και εμπορευματοποιούν τον αθλητισμό και δεν θέλουν δίπλα τους το ΣΕΓΑ, για παράδειγμα, λέω τώρα, για να είναι στο πλάι του μια άλλη ομοσπονδία η οποία θα έχει μια άλλη αντίληψη. Κόντρα σε αυτή. Και βέβαια για να μην τους κόβει και το μερίδιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι η καθημερινή ανάγκη που έχει ο άνθρωπος. Και είναι ανάγκη, βλέπουμε ότι ακριβώς τις ανάγκες παρισφρίουν αυτές οι δυνάμεις της αγοράς. Εμείς πρέπει να τις απομονώσουμε. Και θα τις απομονώσουμε σε δύο επίπεδα. Ένα, να ενισχύουμε τις πολιτικές εκείνες δυνάμεις που μπορούν να μας ενισχύουν στον αγώνα που θα κάνουμε, είτε για να επιμένουμε και να κερδίσουμε την αναγνώρισή μας, που σημαίνει όλα τα άλλα θετικά που πρέπει να έχει αυτή η αναγνώριση. Και το άλλο είναι το ότι αυτή θέλει μια συνεχή μάχη. Άρα, νομίζω ότι όσους περισσότερους εκπροσώπους της Λαϊκής Συσπήρωσης στείλουμε στα απόστατα συγκεκριμένα, νομίζω θα είμαστε πιο διασφαλισμένοι. Ευχαριστώ πολύ.